Ποδόσφαιρο 5x5 είναι ένα δημοφιλές άθλημα για τυφλούς αθλητές και αθλητές με μειωμένη όραση. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα συμμετέχουν από κάθε ομάδα 4 τυφλοί ή με μειωμένη όραση αθλητές και ένας τερματοφύλακας με μειωμένη ή κανονική όραση. Ο αγώνας έχει διάρκεια 50 λεπτά και πραγματοποιείται σε 2 ημίχρονα των 25 λεπτών. Η μπάλα είναι δερμάτινη ή από ειδικό συνθετικό υλικό και φέρει εσωτερικά ηχητικό μηχανισμό για να γίνεται αντιληπτή από τους αθλητές. Ήρθα στο χώρο 9 χρονών, στο χώρο των τυφλών, με πρόβλημα όρασης. Πήγα στη σχολή στην Καλυθέα, στο ΚΕΑΤ, στην Αθήνα, και με τα παιδιά όλα μαζί παίζαμε μπάλα και ξεκινήσαμε έτσι τελείως σαν χόμπι. Και σιγά σιγά φτιάξαμε την ομάδα. Ξεκινήσαμε το 97 σαν ομάδα πλέον, σαν σωματείο. Και σιγά σιγά φτιάχτηκε και η εθνική ομάδα με παιδιά από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συμμετέχει σε πολλά πανευρωπαϊκά και σε παγκόσμια. Πιστέψαμε πλέον ότι μπορούμε να πάρουμε μια θέση στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Πήραμε την 4η θέση στους αγώνες που έγιναν το 2004 στην Αθήνα. Και πιστεύω ότι έχει μπει μια δομή πλέον, η βάση, με τον προπονητή τον κύριο Στεφανίδη, από το 97 που είναι και ομοσπονδιακός, πρέπει να πάρουμε εδώ μέσα την πρόκληση στην Αθήνα, στο Πανευρωπαϊκό το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι υπέρ μας, γιατί γίνεται μέσα στη χώρα μας και πάνω απ' όλα πιστεύω ότι θα δώσει την είσοδο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στα Πεκίνα. Από ό,τι έχει φανεί στο παρελθόν και στα προηγούμενα πανευρωπαϊκά, πιστεύω ότι στα ίσια μπορούμε να παίξουμε όλες τις ομάδες εκτός από την Ισπανία. Αλλά και την Ισπανία πάλι, άμα κρίνω ότι είναι η Ισπανία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες, αν πάμε δηλαδή χωρίς τραυματισμούς και πάμε κομπλέ σαν εθνική ομάδα, μπορούμε να πάρουμε και την Ισπανία. Αλλά εγώ, επειδή θέλω να είμαι λίγο προσγειωμένος, μου αρκεί και η πρόκληση. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος για ακόμη μια χρονιά είναι μια σημαντική επιτυχία του συλλόγου μας. Αντικατοπτρίζει αυτή η επιτυχία τη σκληρή δουλειά των αθλητών, του προπονητή,
των εθελοντών που έρχονται μαζί μας εδώ μέσα στο γήπεδό μας και μας βοηθούν. Συστηματικά κάθε εβδομάδα ερχόμαστε 2-3 φορές εδώ πέρα στο γήπεδο, κάνουμε προετοιμασία και προετοιμαζόμαστε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και βέβαια να πάει καλά, να ανεβάσουμε το επίπεδο τεχνικής των αθλητών για να ανταγωνιστούμε και με τις ξένες ομάδες που έρχονται εδώ πέρα. Όπως ξέρετε, διοργανώνουμε κάθε χρόνο διεθνές τουρνουά. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό στις διεθνείς συναντήσεις. Έτσι υπάρχει μια κινητικότητα που κρατάει το ενδιαφέρον των αθλητών. Πάντα είναι αθλητές σε εγρήγορση. Υπάρχει ένα κίνητρο για να συνεχίζουν το σκληρό αγώνα αυτό του αθλητισμού. Yeah.